Pana Χράντου σου μην τρώνας τις επιτευχημένες σας και πας μου τις και προστάτηνας και μολυούχο της νήσου τάφης και τον απανταρχού γης Ανδοίων και τον αυτοκομένο. Και θάλασσα φιλοκτήστη και δόξου στρατού ημών και των σωμάτων ασφαλεία των ταυρών των αφαιρώτων εις την περιφέρεια των δήμων κινήσεων και την πόλη τάφτη ως και πάντων ημών των παρακολουθούντων την ιερόνη κάλευση τάφτη. Κύριε ελέησον. Ανδρείων πατέρων και αδελφών Εντιμολογιότατε κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε Έπαρχοι Άνδρου και Τίνου, κύριοι Βουλευτές των Κυκλάδων,
κύριοι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, κυρίες και κύριοι πολιτευτές των Κυκλάδων, κύριε επιτιμή Δήμαρχε Κυμόλου, κύριε Πρόεδρε της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, κυρία Πρόεδρε της Αδελφότητος Ανομεριτών Μικόνου, ενδοξότατε κυβερνήτα του πολεμικού κουντουριώτης που από χθες αγκυροβολημένο κατένερι των οφθαλμών του αφανούς ναύτη λαμπρύνει την εορτή και την άνδρο μας, ένδοξοι εκπρόσωποι του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, ελόγιμοι κυρίες και κύριοι καθηγητές και αγαπητά μου παιδιά, μαθήτριες και μαθητές, αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι τοπικών συλλόγων και φορέων, κύριε πρόεδρε του Πανανδριακού Συλλόγου Απομάχων Ναυτικών Άνδρου, κυρίες και κύριοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, ένδοξοι αξιωματικοί των Αγημάτων που περικοσμείτε τη Λιτανία και περιβάλλετε την εικόνα της Παναγίας μας, αξιότιμοι πλειοκτήτες, αξιότιμα μέλη των φιλαρμονικών του Δήμου Κορίνθου και του Μουσικού Συλλόγου Άνδρου, αγαπητοί αδελφοί συντοπίτες, ανδριώτισες και ανδριώτες, ιερότατοι πατέρες, μας αξίωσε η χάρη του Θεού και πάλι χθες και σήμερα στον Θεοσκέπαστο Θεομητορικό Ναό της Παναγίας μας να εορτάσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου και να της απευθύνουμε ολοκάρδια παράκληση απευθύνοντάς της των ίδιων χαιρετισμών που της απίφθηνε ο Αρχάγγελος της Χαράς Γαβριήλ Χαίρε. Και εκείνη ανταποδίδει σε όλους μας σήμερα αυτών των χαιρετισμών. Για όλους εμάς τους ανδριώτες, η σημερινή γιορτή της Παναγίας της Θεοσκέπαστης είναι μια ξεχωριστή μέρα μέσα στο χρόνο. Είναι μοναδική. Πρέπει να δούμε πώς πραγματικά θα μπορέσουμε το λιμάνι του Γαβρίου που πρέπει και έχουμε σκοπό, ήδη έχουμε εντάξει μελέτη για την αναβάθμιση του λιμανίου του Γαβρίου στο νέο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το λιμάνι του Κορθίου, το λιμάνι στο Μπατζή, όλα τα λιμάνια της Άνδρου να αναβαθμιστούν και να γίνουν αντάξει ενός νησιού το οποίο είναι κυρίαρχο στην ναυτιλία. Δεν μπορεί το κυρίαρχο νησί της ναυτιλίας να μην έχει αντάξια λιμάνια. Σήμερα ήρθα να προσκυνήσουν από τη Μακεδονία μας τα χώματα της Άνδρου που γέννησαν και άνδρωσαν τον συνταγματάρχη Αντώνιο Καμπάνη, εκλεκτή συμπολίτε μας, μέλη του φιλοπρόοδου συλλόγου Κιλκής Καμπάνης. Ο Αντώνιος Καμπάνης γεννήθηκε στο Άνω Κόρφη και έζησε στη Μεσαριά. Είναι πρόγονος του εκλεκτού συντοπίτη μας πλειοκτήτη Γιαννούλη Καμπάνη και στις 21 Ιουνίου του 1913 στη μάχη για την απελευθέρωση του Κιλκής έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Τιμά το νησί μας, τους ευχαριστούμε τους αγαπητούς μας συντοπίτες από το Κιλκής που ήρθαν στην Άνδρο και οι οποίοι τώρα θα καταθέσουν στεφάνι εκεί στην Πρωτομήτου και τους διαβεβαιούμε ότι έχουμε τη σκέψη μας και την καρδιά μας κοντά τους.